Πολλά. Ε, είναι διπλή χαρά, διότι έχουμε ήδη τον επόμενο δήμαρχο τη Αθήνα στο στούντιο. Ένα από του δύο είναι βέβαιο ότι θα είναι ο επόμενο δήμαρχο. Επομένω, πριν από την ετοιμιγωρία τη κάλπη, εμεί έχουμε τον δήμαρχο εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά του όρου τη αντιπαράθεση των απόψεών σα, θα υπάρχει περιορισμό χρόνου, όπω γνωρίζετε. Θα έχετε από 1,5 λεπτό καθένα στη διάθεσή του για να απαντήσει στα ερωτήματα του αντένα και από 40 δευτερόλεπτα σε ενδεχόμενη διευκρινιστική ερώτηση. Αν είστε σύμφωνοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Καμίνη, θα ξεκινήσω με εσά. Κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του και τον ανθιποψηφιό σα στη διεκδίκηση τη Δημαρχία τη Αθήνα ότι κλείνουν το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μια πολύ σοβαρή μορφή αυτή για ένα αριστερό κόμμα, το οποίο πολύ νωρί είχε επισύσει τον κίνδυνο του νεοφασιστικού μορφώματο, έχει σταθεί και εξακολουθεί να στέκεται απέναντί του και στι τάξει του υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν τον ναζισμό. Ούτε συζήτηση για αυτά τα τελευταία που είπατε κυρία Χούκλη, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι οι εκλογικές σκοπιμότητες και ειδικότερα η ψηφοθυρία μπορεί να μας κάνουν να αλλάζουμε <coughs> στάση σε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πέρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ε, μέσα σε μία εβδομάδα ουσιαστικά να ερχόμαστε και να μιλάμε, να κάνουμε μία σχηματική διάκριση μεταξύ ηγεσία χρυσή αυγή και βάση, όταν έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η συντριπτική πλειονότητα των οπαδών αυτού του κόμματο είναι οπαδοί μια εγκληματική οργάνωση, είναι οπαδοί τη ομή βία. Εγώ δέχομαι καταρχήν ότι θα πρέπει γενικά και αφηρημένα να απευθυνόμαστε σε όλου του ψηφοφόρου, αλλά θα του καλούμε να προσέλθουν στι δικέ μα θέσει. Και αυτό δεν γίνεται τη τελευταία στιγμή μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό θέλει μια μεγάλη προεργασία. Να πω ότι ειδικά για τον Δήμο της Αθήνας... Εδώ πέρα το θέμα με τη Χρυσή Αυγή έχει ξεκαθαρίσει από πάρα πολύ νωρί. Όταν απαγορεύσαμε τα συσίτια μίσου πριν από ένα χρόνο, σα ομολογώ ότι για ένα διάστημα αισθανθήκαμε μόνοι μα. Μόνο ο κύριο Δένδια μα στήριξε εκείνο το πρωί. Τα άλλα κόμματα βγήκαν και χαιρέτησαν την απαγόρευση τελικά, εκτό από ένα. Εκτό από το ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξή του στο Δήμο, οι οποίοι επέδειξαν mm. μια πάρα πολύ μεγάλη μικροψυχία. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν μπορούμε σε αυτό το θέμα να αληθορίζουμε από τη μία πλευρά, κλείνοντας το μάτι στη Χρυσή Αυγή Μάλιστα. και ψαρεύοντας σε θολά αντιμνημονιακά νερά, mm -hmm. και από την άλλη πλευρά στο θέμα του μεταναστευτικού που ξέρουμε ποιε είναι οι απόψει σα, οι απόψει τη Χρυσή Αυγή, ουσιαστικά να κλείνουμε το μάτι σε τελείω εκ διαμέτρου αντίθετε θέσει και παρατάξει. Κύριε Στακελαρίδη, ε, στη δήλωση που κάνατε το βράδυ τη Κυριακή, αναφερόμενο στα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή, τη χαρακτηρίσατε νεοναζιστικό μόρφωμα και καλέσατε, αν δεν κάνω λάθο, του δημοκρατικού πολίτε να μην εφησυχάζουν. Στη συνέχεια, όμω, υπήρξαν κορυφαία στελέχη του κόμματό σα που σε συνεντεύξει του χαρακτήρισαν ευπρόσδεκτε τι ψήφου τη Χρυσή Αυγή. Θα το λέγατε κι εσεί, ναι, θέλετε και τι ψήφου τη Χρυσή Αυγή. Κυρία Χούκλη, θέλω να πω καταρχήν ότι εντυπωσιάζομαι και το λέω ειλικρινά, πέφτω από τα σύννεφα με την τοποθέτηση του κυρίου Καμίνη. Γιατί ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό από τον κύριο Καμίνη. Από το πρώτο βράδυ, από την πρώτη στιγμή, όταν ολοκληρώθηκε, όταν έκλεισαν οι κάλπε, όταν βγήκα και μίλησα και έκανα την πρώτη μου δήλωση, αναφέρθηκα ακριβώ σε αυτό που είπατε. Τη στιγμή που ο κύριο Καμίνη, ο δήμαρχο αυτή τη πόλη, στην οποία ο... η Χρυσή Αυγή πήρε 16%, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά και τώρα εγκαλούμαστε εμεί ότι κλείνουμε το μάτι στη Χρυσή Αυγή και ο κύριο Καμίνη είναι αυτό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία απέναντι στο φασισμό. Θα με συγχωρέσετε, αλλά ειλικρινά σα μιλάω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Επανελειμμένα, μέσα σε αυτέ τι δύο μέρε, και χθε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, σε, σε δελτίο ειδήσεων μεγάλη θεαματικότητα, αναφέρθηκα με τον πιο σαφή και με τον πιο ρητό τρόπο. Και είπα ότι εμεί, για εμά, εμεί δεν αναφερόμαστε, δεν ζητάμε την ψήφο νεοναζί και εγκληματιών. Και επίση κανένα δεν έχει δικαίωμα να πει ότι δεν γνώριζε τι ακριβώ είναι η Χρυσή Αυγή, ειδικά μετά τα γεγονότα του Σεπτέμβρη στο Κερατσίν και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια τέτοια μικροκομματική εκμετάλλευση από την πλευρά του κυρίου Καμίνη και μια προσπάθεια λάσπη, γιατί μιλάμε για λάσπη ξεκάθαρα, απέναντί μα, δείχνει στην ουσία τον πανικό του για τη μεγάλη αλλαγή η οποία έρχεται. Και σα παρακαλώ πολύ, κύριε Καμίνη. Η Ανοιχτή Πόλη στάθηκε στο πλευρό σα στη σύγκρουση με τη Χρυσή Αυγή για το Σύνταγμα, το οποίο ήταν το μοναδικό πράγμα που κάνατε για να απαντήσετε στην νεοναζιστική mm -hmm. απειλή όταν εμεί βρισκόμασταν στου δρόμου, βρισκόμασταν στα κινήματα, βρισκόμασταν στι γειτονιέ για να μπορούμε να επερασπιστούμε τη δημοκρατία. Κύριε Σακελαρίδη. Επειδή είχε απλώς μια εκοφαντική σιωπή σε αυτό το θέμα τότε. Θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε Έχω κύριε δει Καμίνη. κρίμα που δεν τις έφερα μαζί μου. Κύριε τη διαδικασία στην οποία συμφωνήσατε. Πράγμα. Ε, όταν όμως στελέχοι σας λένε, επαναλαμβάνω, ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι της χρυσή αυγή και επιπλέον θεωρούν ή χαρακτηρίζουν ότι η νεοναζιστική ψήφος δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, αλλά ξέρετε το ψηφοδέλτο δεν έχει αστερίσκο, δεν λέει τόσο είναι διαμαρτυρία, τόσο είναι ενστερνίζομαι τι απόψει τη Χρυσή Αυγή, τόσο είναι η φτώχεια μου, τόσο είναι η ανασφάλειά μου. Είναι μία ψήφο η οποία νομιμοποιεί τη Χρυσή Αυγή. Επομένω, όταν στελέχη σα, κύριε Σακελαρίδη, στελέχη του κόμματό σα, λένε ναι, θέλουμε αυτέ τι ψήφου, στην πραγματικότητα δεν τι αποενεχοποιούν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν ασαφή σε όλα τα ερωτήματα τα οποία μου έχουν τεθεί και το επαναλαμβάνω, ήμουνα ο πρώτο που μίλησε την Κυριακή το βράδυ. Μάλλον ο κύριο Καμίνη περίμενε τον κύριο Βενιζέλο να θέσει το θέμα για να πάρει θέση την επόμενη μέρα. Εμεί από τη δική μα την πλευρά απευθυνόμαστε στο 40% των ανθρώπων οι οποίοι δεν προσήλθαν στι κάλπε την Κυριακή και του καλούμε να έλθουν και να, με την ψήφο του να αποφασίσουν για το εάν θέλουν να επαναληφθεί μια χαμένη. Ε, τετραετία για την Αθήνα όπως ήταν αυτή του κυρίου Καμίνη ή τα επόμενα πέντε χρόνια να, δώσουμε, να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που είδανε να χάνουν τα μαγαζιά τους, να μπαίνουν λουκέτα, στους νέους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δικιά μας απεύθυνση. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα ο κύριος Καμίνης νομίζω και με τις δηλώσεις του και στο The Talk και στην κυρία Στάι αναφέρθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο για τους ψηφοφόρους Χρυσής αυγή. Σας... Α απαντήσει ο κύριος Καμίνη. εγώ σας απάντησα, θέλω να είμαι σαφής και δεν θέλω άλλη σπέκουλα, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και τη δημοτική μα παράταξη πάνω Μάλιστα. σε αυτό το θέμα, γιατί ξεπερνάει και τα όρια μα και την ψυχραιμία μα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμίνη. Θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι η ψήφο προ τη Χρυσή Αυγή βρίσκει λίπασμα στι συνθήκε φτώχεια, στην ανασφάλεια που υπάρχει σε πάρα πολλέ περιοχέ ευθύνη του Δήμου, του, Δήμαρχου, του Δημάρχου Αθηναίων. Δεν έχετε επομένω κι εσεί ευθύνη που δεν αντιμετωπίσατε επαρκώ στην κοινωνική κρίση σε περιοχέ όπω τα Σεπόλια ή στον Κολονό, εκεί όπου πραγματικά η φτωχοποίηση και η ανασφάλεια του κόσμου ήταν λύπασμα για την ψήφο τη Χρυσή Αυγή. <κυρίζει> Κυρία Χούκλη, είναι γεγονό ότι αυτέ οι γειτονιέ είχαν καταληφθεί στη τύχη του εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω δεκαετίε. Mm -hmm. Κατά δεύτερο λόγο, ότι η κατάστασή του ήρθε και την επιδίνωσε η οικονομική κρίση η οποία ενέσκυψε. Ο Δήμος Αθηναίων τι έπρεπε να κάνει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα να προσπαθήσει να ανακουφίσει τον κόσμο. Και εδώ πέρα ανέπτυξε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο ο Δήμο. Ο Δήμο στηρίζει αυτή τη στιγμή 4.000 ανθρώπου, είδη... 4.000 οικογένειε μάλλον, με είδη πρώτη ανάγκη. Ο Δήμο Αθηναίων έχει 5.500 παιδιά στου βρεφονιπιακού σταθμού και πληρώνουν μόνο το 70% τροφία. Φιλοξενεί παιδιά στι παιδικέ κατασκηνώσει κτλ οι γειτονιές αυτές όπως mm -hmm. το είπα mm -hmm. πριν υποβαθμίστηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο ήταν έχει παρέλθει. κεντρικό μέλημα της κεντρικής εξουσίας Μάλιστα. να φροντίσει αυτό το πράγμα ο δήμος από το σας ευχαριστώ. Του. Δεν έκανε ίσω τα πάντα. Καμίνη. Έκανε πολύ σημαντικά πράγματα όμω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαγελαρίδη, κάνετε μια καταγενική ομολογία θεαματική κούρσα. Τερματίσατε δεύτερο με μια μονάδα διαφορά από τον κύριο Καμίνη. Ε, Εσεί είπατε ότι η ψήφο αυτή, η επίδοση αυτή την οποία πετύχατε, σημαίνει ότι υπάρχει μια διάθεση του κόσμου για μεγάλη αλλαγή στην Αθήνα. Και το κόμμα σα νομίζω πανηγύρισε. Δεν λέω θριαμβολόγιο, αλλά πανηγύρισε τι επιδόσει. Παρ' όλα αυτά όμω, αν δει κανεί αριθμητικά τις ψήφους που πήρατε, είναι μόνο 45.000 από τις 78.000 που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή αυτή. Θέλετε να το σχολιάσω? Βεβαίω. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, εμείς από τη δική μας την πλευρά, αυτό που λέμε είναι ότι ο κόσμος ο οποίος επέλεξε να μας στηρίξει στον πρώτο γύρο, ήταν κόσμος ο οποίος από τη μία πίστηκε από τη δικιά μας θετική πρόταση, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι καταθέσαμε ένα εκλογικό πρόγραμμα το οποίο το ανοίξαμε σε μια διαβούλευση με όλη την κοινωνία, στις γειτονιές, καθημερινά, στις συνοικίες, με επιστήμονες, με ειδικού. Μπορέσαμε και πείσαμε τον κόσμο ότι έχουμε όραμα για την πόλη, ότι έχουμε σχέδιο και ότι είναι ένα απολύτω εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Επίση, αυτό ο κόσμο Ταυτόχρονα το 80% περίπου, το 79% απέρριψε τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Καμίνη ως μια Δημοτική Αρχή η οποία στην ουσία εγκατέλειψε την πόλη, άφησε πραγματικά την πόλη χωρίς το παραμικρό έργο. Ρωτήστε πραγματικά όποιος μπορεί τουλάχιστον να πάρει ένα τηλέφωνο αυτή τη στιγμή να πει Ποιο είναι το έργο του κυρίου Καμίνη στη γειτονιά του, να δείτε ότι πραγματικά δεν υπάρχει το παραμικρό έργο. Εμεί αυτό συνειδητοποιήσαμε στην καθημερινότητα, στην επαφή με τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό, γιατί εμένα προσωπικά και την παράταξή μου μα είχαν πολύ, ξέρετε, ξεγραμμένου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μα λέγανε: Μα πώ είναι δυνατόν να μπείτε στο δεύτερο γύρο, εσεί που τα ποσοστά σα είναι τόσο χαμηλά. Νομίζω ότι ακριβώ αυτό αποδείξαμε, ότι με τη δικιά μα θετική πρόταση με την απευθεία επαφή που είχαμε με του πολίτε τη Αθήνα, με του κατοίκου, με του καταστηματάρχες μπορέσαμε και πείσαμε όλον αυτό τον κόσμο να μα στηρίξει και να μα δώσει την, να μπούμε στο δεύτερο, τη δυνατότητα να μπούμε στο δεύτερο γύρο. Και πραγματικά νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα φανεί Εν τέλει, ποιο θα είναι Φάξε. και ο νικητή, και νομίζω mm -hmm. πραγματικά ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι έχουμε όλη τη δυναμική νίκη για να μην έχουμε την επανάληψη πολύ. των τελευταίων Επιτρέψτε τριάμιση να ετών. να επιμείνω όμω, να επιμείνω. Βεβαίως Είπατε να ότι έπεισε το πρόγραμμά σα. Παρ' όλα αυτά, δεν έπεισε όλου του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιουν, του Ιουνίου του 2012. Και επιπλέον οι υποψήφοι, του οποίου κατατάξατε στο μνημονιακό μπλοκ συγκέντρωσαν πάνω κάτω και ενώ τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Σπουλιατόπουλο, τον κύριο Κακλαμάνη, που προέρχονται ή εν πάση περιπτώσει στηρίχθηκαν από κόμματα που τα εντάσσεται, τα ο ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό μπλοκ, πάνω κάτω 100.000 ψήφου. Και ρωτώ, αν εκλεγείτε. Δήμαρχο, πώ αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ψηφοφόροι, αυτοί οι πολίτε μπορεί να είναι βέβαιοι ότι εσεί δεν θα μεροληπτήσετε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βοηθήσετε το κόμμα σα στη διεκδίκηση τη εξουσία. Εγώ από την πρώτη στιγμή, από, το, από την δήλωση που έκανα την Κυριακή το βράδυ είπα ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ διαφορετικά το ρόλο του Δημάρχου στην Αθήνα πέρα από αυτό που πραγματικά λέει η λέξη. Δήμαρχος στην Αθήνα για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, ανεξαρτήτως ιδεολογική προέλευσης. Κοιτάξτε να δείτε κυρία Χούκλη, αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους είναι τα ίδια ανεξάρτητα αν είναι αριστερή, αν είναι δεξιή, αν είναι κεντροδεξιή ή αν είναι κεντροαριστερή. Εγώ νομίζω και η κριτική που ασκήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο από την παράταξη του κυρίου Σπουλιοτόπουλου, όσο από την παράταξη του κυρίου Κακλαμάνη, όσο από την παράταξη του κυρίου Σοφιανού, είναι μια σωστή κριτική προ τον κύριο Καμίνη, στα πολλά, σε πολλά σημεία, όχι σε όλα προφανώ που είναι γνωστά σε ποια διαφωνούμε, mm -hmm. αλλά νομίζω ότι ασκήθηκε μια πολύ σωστή κριτική. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος μπορεί ναι. να κρίνει εάν πραγματικά έχουμε εμεί την πρόταση, αν έχουμε τη δυνατότητα Ευχαριστώ να πολύ, εφαρμόσουμε μια διαφορετική δημαρχιακή θητεία από ό,τι ο κύριος Καμίνης στο προηγούμενο το χρονικό διάστημα. τριών υποψηφίων που αναφέρετε. Τώρα σε σας θέλω να έρθω κυρία Καμίνη. Εσείς ήρθατε πρώτος, αλλά με μικρότερο ποσοστό από ό,τι είχατε κατακτήσει, είχατε αποσπάσει το 2010, όταν ήσασταν σχετικά άγνωστος, δεν είχατε κομματικούς μηχανισμούς να σα υποστηρίζουν και βεβαίω δεν είχατε και εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Τώρα, η ψήφοι που χάσατε δεν σημαίνει ότι ο κόσμο απογοητεύτηκε από εσά, από τη δημαρχία σα. Δεν σημαίνει Ψάξει, ότι σα αποδοκίμασε. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σχηματική προσέγγιση, κυρία Χούκλη. <coughs> Άλλωστε, σε αυτή την αναμέτρηση είχαμε πάρα πολύ περισσότερου σχηματισμού από ό,τι είχαμε στον πρώτο γύρο το 2010. Οπότε ήταν φυσικό να έχουμε μια διασπορά ψήφων. Πέραν αυτού, ωστόσο, <coughs> τι έκανε ο Δήμος Αθηναίων μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια, που η πόλη ήταν στη πιο δύσκολη καμπή της μετά την γερμανική κατοχή. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν αυτό που θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος. Νοικοκυρέψαμε τον Δήμο, μαζέψαμε τα οικονομικά, εξορθολογήσαμε τη δομή του Δήμου, φέραμε 120 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους και δεν θέλω τώρα να αναλύσκομαι σε έργα. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή γίνονται κοσμογονικά έργα στην Αθήνα δεν έχουν τελειώσει. Γιατί, Γιατί φέραμε τους ευρωπαϊκούς πόρους εμείς το 2012 και αρχίσαμε ουσιαστικά το 2013. Όλα αυτά τα έργα θα έχουν τελειώσει το 2015 γιατί είναι έργα ΕΣΠΑ και περηφανεύομαι για αυτό το πράγμα. Και στηρίξαμε επίσης τον κόσμο μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Απέναντι σε αυτά, η παράταξη του κυρίου Σακελαρίδη ήταν μια πλήρης άρνηση. Μια πλήρης άρνηση και μια περιφρόνηση προς την πόλη. Είτε με τις καταλήψεις δημοσίων κτηρίων που δεν τα απέδιδαν στην δημοκρατικά εκλεγμένη δημοτική αρχή, είτε με τις διαδηλώσεις τις οποίες ακόμα ο κύριος Σακελαρίδης δικαιολογεί, που έχουν φέρει σε ασφυξία το κέντρο και έχουν χρεοκοπήσει ολόκληρες επιχειρήσεις, mm -hmm. είτε ακόμα με την απαράδεκτη αυτή αφισοκόλληση. Μιλάμε για μια πλήρη περιφρόνηση προ τη ζωή τη καθημερινή στην πόλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Καμίνη, αυτό αποκαλεί στα ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να ανακοινώσει ότι σα στηρίζει επισήμω για το δεύτερο γύρο. Ξέρετε, γιατί να μην αναρωτηθούν οι ψηφοφόροι του κυρίου Σακελαρίδη αν αυτή η στήριξη που σα προσφέρει η Νέα Δημοκρατία δεν κρύβει συμφωνίε κάτω από το τραπέζι, δεν έχει υποχρεώσει ανταπόδοση, να το πω έτσι. Κυρία Χούκλι, εγώ όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου το Νοέμβριο, από τότε μεσολάβησαν 18 στηρίξει από διαφορετικά κόμματα και πολιτικέ κινήσει. Περιφανεύομαι ότι με κανέναν δεν διαπραγματεύτηκα τίποτα. Ούτε καν ζήτησα στήριξη. Έρχεται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με βάση τη δική τη λογική και εκφράζει τη στήριξή τη στο πρόσωπό μου. Άλλο να έχει στήριξη από κομματικέ δυνάμει. Και σε μια δημοκρατία αυτό είναι απολύτως εύλογο και φυσικό. Mm -hmm. Και άλλο να είσαι υποψήφιος μέσα από τον κομματικό σωλήνα και από το κομματικό θερμοκήπιο. Είναι τελείως διαφορετικό και να το προσέξουμε αυτό. Γιατί αν γι' ο κύριος Σακελαρίδης Δήμαρχος ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στο Δήμο. Έρχεται ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ευχαριστώ Τρομάξαμε πολύ, να αποτινάξουμε τα κομματικά δεσμά από το Δήμο. Πολύ. Την Κυριακή λοιπόν ψηφίζουμε για το Δήμαρχο Αθηνών. Επομένω, ε, ίσως ίσω και αυτό ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τον κόσμο από την πολιτική και την παραπολιτική. Τι θα κάνετε, λοιπόν, κύριε Καμίνη, ε, αν επανεκλεγείτε, ποια είναι η πιο επίγουσα προτεραιότητά σα. Στην πρώτη τετραετία, που δεν ήταν τετραετία, τρει χρόνια είναι όπως είπα νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Τώρα ήρθε η ώρα να νοικοκυρέψουμε την πόλη. Τις βάσεις τις έχουμε βάλει γιατί έπρεπε να εξηγειάνουμε το μέσο με το οποίο θα γίνει αυτό το νοικοκύρεμα. Και γι' αυτό φέραμε και ευρωπαϊκούς πόρους και γι' αυτό κάναμε τον Δήμο προσοχή εδώ ενδιάμεσο φορέα διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θέλω αυτό να το υποστηρίξει ο κύριος Σακελαρίδης τώρα γιατί είναι μεγάλη θεσμική κατάκτηση. Φέραμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και κάνουμε ένα τρομακτικό έργο αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Είναι η εικόνα της πόλης που υποφέρει, αλλά φέρνουμε τουρισμό αυτή τη στιγμή. Αυξάνεται ο τουρισμός. Έχει αρχίσει η ζωή στην πόλη. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν καινούργια καταστήματα. Συνεργαζόμαστε με τις πιο ζωντανές ομάδες στην πόλη αυτή τη στιγμή. Η ομόνια ζωντάνεψε. Ανοίγουν ξενοδοχεία. Η πρώτη βασική εικόνα Μία ανάκαμψη είναι μεν αυτή τη στιγμή στα αρχικά τη στάδια, αλλά υπάρχει. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε όπω είπε ο κύριο Σακελαρίδη ότι η πόλη είναι χειρότερη πριν από 3.5 χρόνια. Αφήνω επίση το σοβαρό, πολύ σοβαρό ζήτημα τη ασφάλεια, όπου οι στατιστικέ του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη δείχνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά σημαντική πτώση στην εγκληματικότητα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σακελαρίδη, το ίδιο ερώτημα είναι και για εσά. Αν εκλεγείτε, ποια είναι η δική σα επίγουσα προτεραιότητα. Σε δέκα δευτερόλεπτα να κάνω μια παρατήρηση σε κάτι που είπε ο κύριο Καμίνη. Τι θέλετε στο χρόνο σα. Ε, δεν είναι δυνατόν να λέει ο κύριο Καμίνη ότι εκφράζω εγώ το παρελθόν τη στιγμή που τον κύριο Καμίνη το στηρίζουν ο κύριο Αμαρά, ο κύριο Βενιζέλο, ο κύριο Λοβέρδο, ο κύριο Πάγκαλο, ο κύριο Τζίμερο, ο κύριο Φλωρίδη. Αυτό είναι μια παρένθεση. Και ξεκινάω και σα απαντώ ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ως δημοτική αρχή στους πολίτες στην Αθήνα τη δυνατότητα να ζουν σε μια αλληλέγγυα και ασφαλή πόλη. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των νέων ζευγαριών να στέλνουν τα παιδιά του στου παιδικού σταθμού, στου ανασφάλιστου να έχουν πρόσβαση στα δημοτικά ιατρία, στα άτομα με αναπηρίε να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα πεζοδρόμια, το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ με ασφάλεια στη γειτονιά του. Όλα αυτά για να τα κάνουμε, έχουμε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η πρώτη μα προτεραιότητα, ο πρώτο άξονα, είναι η ενίσχυση τη κοινωνική πολιτική και των κοινωνικών υποδομών του Δήμου: παιδική σταθμή, δημοτικά γιατρία, προγράμματα βοήθεια στο σπίτι και η οργάνωση και η ενίσχυση τη κοινωνική αλληλεγγύη. Που θα μα επιτρέψει ο κύριο Δήμαρχο να πούμε ότι ξέρουμε πολύ καλύτερα γιατί τα κάνουμε στην πράξη. Το δεύτερο το ζήτημα είναι η ενίσχυση τη ποιότητα ζωή. Σημαντικά ζητήματα καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμού, μικρών φτηνών αναπλάσεων στι γειτονιέ. Mm -hmm. Τρίτο άξονα πολύ σημαντικό είναι ο πολιτισμό για εμά. Τέταρτος, πολύ σημαντικό άξονα κίνητρα και ενίσχυση τη οικονομική δραστηριότητα. Πέμπτο βασικό άξονα στο πρόγραμμά μα δημοκρατία, συμμετοχή, διαφάνεια. Mm -hmm. Από μία διευκρινιστική ερώτηση στον καθένα σα, κύριε Σακελαρίδη, με το ζήτημα του τεμένου και του εθνικού κήπου. Ποια θέση παίρνετε, Είναι δύο ζητήματα τα οποία ε, μπήκαν με ένταση στον προεκλογικό αγώνα. Νομίζω έχουμε απαντήσει ξεκάθαρα και στα δύο ζητήματα όποτε και όταν μα τέθηκαν. Εμεί έχουμε πει, όπω έχει πει και ο κύριο Καμίνη, από ό,τι θυμάμαι, στο ζήτημα του τεμένου, αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι δυνατότητα να έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν μειονότητα, θρησκευτική μειονότητα στη χώρα μα και υπάρχουν και Έλληνε πολίτε που είναι μουσουλμάνοι και θέλουν του δικού του λατρευτικού χώρου, να έχουν το δικό του λατρευτικό χώρο όπω μπορούν και πρέπει να έχουν ε, και οι Έλληνε οι Έλληνες Ορθόδοξοι στι άλλε χώρε στο εξωτερικό. Επομένω, για εμά αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό ο χώρο, πρέπει να υπάρχει το τέμενο και να δούμε με ποιον τρόπο μέσα από οργανωμένο και δημοκρατικό διάλογο μπορούν οποιασδήποτε αρνητικέ συνέπειε που δεν πρέπει προφανώ να είναι ανασταλτικέ Mm -hmm. στο, στο, στο να γίνει το τέμενος, να διευκολυνθούν και οι πολίτες στις περιοχές αυτές. Το ζήτημα του Εθνικού Κήπου έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανάπλαση στο Δημοτικό Κήπο, να υπάρχει αξιοποίηση του, του Εθνικού Κήπου, αλλά αυτό προφανώς να μην, μπαι, να μην αφορά ιδιώτη, ε, να μην εκχωρήσουμε τον ε, Εθνικό Κήπο. Σε κάποιον ιδιότητα, αλλά αντίθετα ο Εθνικό Κύπο που ανήκει σήμερα στη δικαιοδοσία του Δήμου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάπλαση και να αποδοθεί στου Αθηναίους και στι Αθηναίε. Αλλά δεν είναι μόνο ο εθνικό κήπο. Είναι πάρα πολλοί χώροι που σήμερα κινδυνεύουν, ελεύθεροι χώροι, όπω mm. είναι για παράδειγμα το μόλ που θέλει με την, α... με την έγκριση του κυρίου Καμίνη να κατασκευαστεί στην περιοχή τη Ακαδημίας Πλάτωνα, στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ευχαριστώ Βουδί, πολύ. ο Προμπονά στη Ριζούπολη. Περιοχέ που πραγματικά έχουν δώσει αγώνε οι κάτοικοι και ο κύριο Καμίνη τι έχει αφήσει στο έλλειο των ιδιωτικών συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καμίνη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο για το τέμενο εντάξει, είναι σαφές. Στον εθνικό κήπο, Αφού είναι σαφέ, γιατί δεν μα το λέτε, πέρα, να το ακούσουμε. Εγώ θα, 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 θα έχουμε να πει σας αυτά τα πράγματα. Αφήστε, θα, θα, επιλέξω εγώ σας σε ακούσω. τι θα απαντήσω. Εγώ έχω το θάρρο τη γνώμη μου. Φοβάμαι δηλαδή. ότι δεν σα αρέσει. Μα να δούμε πώ θα κερδίσει τα 90-75 πλέον δευτερόλεπτα. Προσκορώ στι θέσει σα. Θέλω να κερδίσω χρόνο να μιλήσω για τα άλλα. Είναι πολύ απλό. Στον εθνικό κήπο να ενημερωθεί ο κύριο Σακελαρίδη ουδή παραδίδει σε κανένα ιδιωτικό συμφέρον τον εθνικό κήπο. Ο εθνικός κήπο αυτή τη στιγμή πάσχει από το ότι οι Αθηναίοι δεν τον επισκέπτονται. Συμφωνήσαμε με μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί του κόσμου και με έναν ιδιωτικό πολιτικό, ε, πολιτιστικό οργανισμό των νέων ότι θα γίνει μία φορά, μία έκθεση δύο μηνών με 15 γλυπτά για να επισκεφθεί επιτέλους ο κόσμος στον εθνικό κήπο, να ξεναγηθεί και να πάρει ζωή. Αυτό με απόλυτο σεβασμό στο πράσινο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να έχουμε καμία απολύτως φοβία όταν συνεργαζόμαστε με ιδιώτες. Αυτή η φοβία, αυτός ο απόλυτος συντηρητισμός, ο οποίος ουσιαστικά έχει καλλιεργήσει τον απόλυτο κρατισμό, δηλαδή την αναποτελεσματικότητα της δίκης και τη διαφθορά, πρέπει να πάρει τέλος. Δυστυχώς έπρεπε να πολεμάω επί 3,5 χρόνια να πείθω διαρκώς την παράταξη του κυρίου Σακελαρίδη ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με ιδιώτες δεν ήταν αμάρτημα. Εδώ πέρα έχουμε του ιδιώτε να συνεργάζονται στο κοινωνικό έργο του Δήμου, στην ανάπλαση τη πλατεία Τάγματο. Τι θα πούμε. Σηκωθείτε και, του ψηφοφόρου του για τον εθνικό κήπο. Κύριε Σακελαρίδη, η απουσία εμπειρία δεν είναι ένα μειονέκτημα όταν διεκδικείτε την Δημαρχία τη Αθήνα, το αξίωμα του Δημάρχου τη πρωτεύουσα, σε μια οικονομική συγκυρία κοινωνική και πολιτική δύσκολη. Και όπω λέτε και εσεί, υπάρχουν πολλά άλυτα και οξυμένα προβλήματα. Επομένω, δεν υπάρχει χρόνο μαθητείας Θα σα απαντήσω και θα σα πω ευθέω. Για μένα, το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένα Δήμαρχο είναι η δυνατότητα να μπορεί να πάρει δύσκολε αποφάσει, η δυνατότητα να μπορεί να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία επιβουλεύονται το Δήμο τη Αθήνα και είναι γνωστό αυτό τη σπάση ότι υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα τα οποία το πράττουν αυτό, είναι η δυνατότητα που πρέπει να έχει ο Δήμαρχος να μπορεί να δίνει όραμα, σχέδιο και να οργανώνει Όλων των, τον, τον Δήμων, τι υπηρεσίε του Δήμου, έτσι ώστε όλα τα σφυριά να χτυπάνε προ την ίδια κατεύθυνση που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. Επειδή εγώ πιστεύω ότι καλύπτω, έχω τη δυνατότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα να έχω, να μπορώ να επιτελέσω ακριβώ αυτό το ρόλο τον οποίο σα περιέγραψα, νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το βασικό στοιχείο του ικανού και του Δημάρχου, ο οποίο πραγματικά μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή σελίδα αυτή τη πόλη. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα τη εμπειρία. Πιστέψτε με, κυρία Χούκλη. Η συλλογική εμπειρία που έχουμε ω δημοτική παράταξη εδώ και 8 χρόνια. Οι επιστήμονε, οι ειδικοί, το ψηφοδέλτιό μα, που καλό τον κόσμο πραγματικά να δει ποιο είναι το ψηφοδέλτιό μα. Η θέση μα είναι αυτέ που αποδεικνύουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιτελέσουμε όλα τα παραπάνω που σα είπα και να δώσουμε στην Αθήνα τη δυνατότητα να αλλάξει πραγματικά σελίδα. Από εκεί και πέρα, Α κριθεί ο κύριο Καμίνη για τη διοικητική του επάρχεια, mm -hmm. για τη διαχειριστική του επάρκεια, για τα έργα του αυτέ τι μέρε. Εγώ τον άκουσα πριν να μιλάει. Νομίζω ότι ο κόσμο μα ακούει, μπορεί να κρίνει από μόνο του αν έχουν υπάρξει έργα. Α κρίνει ο κόσμο πραγματικά ποιο είναι Σας, το ευχαριστώ. σχέδιο και το όραμα του κυρίου Καμίνη για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καμίνη, γιατί λοιπόν οι Αθηναίοι να μην επιλέξουν ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο πρόσωπο για τη δημαρχία τη Αθήνα. Κυρία Χούκλη, και μάλιστα, Αν μου επιτρέπετε, έναν πολιτικό με αντιμνημονιακό πρόσημο. Ε, θα σα πω. Νέο πρόσωπα ήμουνα και εγώ, κυρία Χούκλη, όταν πριν από τρει χρόνια διεκδίκησα το Δήμο. Ήμουνα νέο, αλλά είχα ήδη μία διαδρομή πίσω μου. Ήμουνα συνήγορο του πολίτη για 12 χρόνια και είχα αποκομίσει μία τεράστια εμπειρία στα θέματα τη δημόσια διοίκηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση και ήμουν επίση ένα καθηγητή πανεπιστημίου η νεότητα ως βιολογική νεότητα είναι κάτι το ευχάριστο. Αλλά υπάρχει και η νεότητα η πνευματική και η ψυχική. Εγώ όταν ακούω το κύριο Σακελαρίδη να μιλάει για θέματα όπως λόγου χάρη τα μεγάλα συμφέροντα ή το πώς σκέφτεται να διαχειριστεί το Δήμο και για τα συγκεκριμένα δείγματα γραφής που μας έδωσε η παράταξή του, ακούω την πιο γερασμένη, απειρχιωμένη, παλαιοληθική αριστερά. Αυτό ακούω. Όλο τα μεγάλα συμφέροντα για τις συντεχνίε οι οποίες καταφάγαν το δημόσιο και για τα μικροσυμφέροντα και τον κομματισμό θα μας πούνε επιτέλους τίποτα. Εδώ πέρα από αυτά υποφέραμε, αυτά πολεμήσαμε. Και εδώ πέρα δεν μπορεί κανένα να πείσει ο κύριος Σακελαρίδης για υπερκομματική τοποθέτηση. Έρχεται ένα οργανωμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο τα δείγματα γραφή που μου έδωσε εμένα σε αυτά τα χρόνια είναι ότι είναι ένα πολύ σκληρό κομματικό μηχανισμό. Θα πρέπει το έργο που κάναμε τη αποκομματικοποίηση στο Δήμο, οι Αθηναίοι να το προστατεύσουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. Εδώ κάπου τελειώνει ο δικό μου ρόλο και θα ήθελα, <coughs> κύριε Καμίνη, να απευθύνετε ένα ερώτημα εσεί στον κύριο Σακελαρίδη και κύριε Σακελαρίδη, εσεί ένα ερώτημα στον κύριο Καμίνη. Κύριε Καμίνη. Ναι. Άκουσα, κύριε Σακελαρίδη, μάλλον διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνέντευξη στα νέα, ε, να λέτε ότι δεν χρειάζεται νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, ότι ο κόσμος στις διαδηλώσει στο κέντρο μπορεί να αυτορυθμίζεται και ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και μάλιστα είχατε πει και παλαιότερα ότι ο, επειδή θα αναλάβει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουμε και διαδηλώσεις. Αυτό, σας αυτοί. παρακαλώ, θα ήθελα να μας mm. τα εξηγήσετε αυτά τα Ωραία. πράγματα. θα σας ακούμε. Το δεύτερο μπορώ πολύ εύκολα να σα εξηγήσω γιατί θα ήθελα να μου δείξετε πού έχω πει εγώ το γεγονό ότι μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν θα έχουμε διαδηλώσει. Δεν, πει. Το, το, δεν έχετε το έχω πει, πει. Το δεν το έχω πει. Πει. και δεν θα μπορούσα να το πω αυτό το πράγμα. Καλά. Απαντάω λοιπόν στο πρώτο. Α, μα φέρετε το δημοσίευμα. Αν το έχω πει πραγματικά, <συσχε> αν έχω πει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα. Το ζήτημα των διαδηλώσεων, κύριε Καμίνη. Είναι για μένα. Την πρωτο... αυτορύθμιση να μα πει. Θα, ε, θα σα απαντήσω. Είναι πρωτοφανέ, νομίζω, η μόνη θεσμική παρέμβαση που έχει κάνει ο κύριο Καμίνη ω δήμαρχο τη Αθήνα, του μεγαλύτερου Δήμου τη χώρα, απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όποια και αν ήταν αυτή. Ότι στην ουσία ήταν το μόνο πράγμα που έκανε, ότι κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε την απαγόρευση διαδηλώσεων στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν έκανε τίποτε άλλο, δεν μίλησε για του σχολικού φύλακε, δεν έκανε την παραμικρή νήξη για τη δημοτική αστυνομία. Το μόνο που έκανε ήταν σε σχέση με αυτό. Εγώ που, αυτό που έχω πει από την πλευρά μου είναι το εξή. Υπάρχει ένα αναφέρετο συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών τη Αθήνα και όλων των. Πόλεων, να διαδηλώνουν για τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία τους αφορούν. Από εκεί και πέρα, για μικρές διαδηλώσεις, 50, 100 ανθρώπων, αυτό που λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι οι οργανωτές αυτών των διαδηλώσεων οφείλουν να έχουν και να αποκτήσουν τη συνείδηση έτσι ώστε σε τέτοιου τύπου μικρές συγκεντρώσεις, μικρές διαδηλώσεις να μην δημιουργείται το, αυτό το κλείσιμο τη πόλη και να μην δημιουργείται το κυκλοφοριακό κονφούζιο. Αλλά πιστέψτε με, το μεγάλο πρόβλημα των Αθηναίων δεν είναι οι διαδηλώσει, είναι η πολιτική η οποία στηρίζεται, κύριε Καμίνη, και στην οποία σε αυτέ οι διαδηλώσει ε, βρίσκονται πολύ. απέναντι. Τώρα, το δικό σα ερώτημα προ τον κύριο Καμίνη. Κύριε, κύριε Καμίνη, εσεί λέτε ότι νοικοκυρεύσατε το Δήμο. Λέτε επίση ότι δεν έχετε καμιά σχέση, επειδή σα φάνηκε ξύλινο αυτό που είπα πριν, στη σχέση με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγε μέρε ξεκίνησε η δίκη, όπω γνωρίζετε πολύ καλά των ιδιοκτητών δύο εταιριών ιδιωτική ενέργεια, τη Ελλά Power και τη ΕΝΕΡΓΑ οι οποίε καταχράστηκαν 7,6 εκατομμύρια από δημοτικά τέλη, τα οποία δεν τα πέδωσαν στο Δήμο και εσείς δεν παραστήκατε ως πολιτική αγωγή έτσι ώστε να καταδικαστούν για κακούργημα οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών. <συσχελίου> Θέλουμε μια απάντηση. <συσχελίου> δεν απαντήσατε επίσης στο γεγονός του σκανδάλου του μεγάλου που έγινε στα χρόνια σας, στις μέρες σας, που αφορούσε τι παράνομε, τις, τις πλαστέ κάρτε στάθμευση, σκάνδαλο περίπου ύψου 800.000 ευρώ. Καλύψατε Αυτό είναι πλήρως... δύο ερωτήματα, βέβαια, κύριε Σακελαρίδη. Είναι ζητήματα τα οποία Ωραία. δείχνουν ότι ο κύριο Καμίνη επέλεξε μέσα στο νοικοκύρεμα του Δήμου να μην Μάλιστα. συγκρουστεί και με συμφέροντα, αλλά και εν τέλει το δικό του νοικοκύρεμα να μην είναι και τόσο πραγματικό. Κύριε Καμίνη. Λοιπόν, αυτό το νοικοκύρεμα φαίνεται ότι ενοχλεί πάρα πολύ, κυρία Χούκλη. Πρώτα απ' όλα, μια, ένα σχόλιο σε αυτά που είπε πριν ο κύριο Σακελαρίδη. Εγώ ετοίμασα όχι ένα νομοσχέδιο μόνο για τι διαδηλώσει, και νομοσχέδιο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο, για του οίκου ανοχή και για τα θέατρα. Και το τελευταίο υιοθετήθηκε μάλιστα. Λοιπόν, αυτό. Που το δεύτερο είναι. Θέτρα, το είναι. Δεύτερο που είναι τα εγώ τα δεν μίλησα ποτέ για απαγόρευση διαδηλώσεων. Mm. Μίλησα για περιορισμό, για να, γιατί υπάρχουν κι άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Και δεν δέχομαι μαθήματα συνταγματικού δικαίου από τον κύριο Σακελαρίδη και από πολύ λίγου. Τώρα, στο προκείμενο το θέμα της ενέργα. Εδώ πέρα έβγαλα μία ανακοίνωση πριν από όταν ελέγχθη αυτό το πράγμα και μίλησα για πρώτη φορά, κυρία Χούκλη, για χειδεότητα. Και δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να το επαναλάβω. Ήταν μία χειδέα ανακοίνωση. Γιατί? Γιατί απέκρυπτε το γεγονός ότι ο Δήμος έχει προσφύγει εναντίον και των δύο εταιριών στο διοικητικό εφετείο, έχει δεσμεύσει τη φορολογική του ενημερότητα, και έχει προβεί σε κατάσχεση ισχύρα τρίτων των τραπεζών, όπου έχουν τι καταθέσει του αυτέ οι εταιρείε. Η απόκρυψη αυτή είναι χειδαιότητα. Θέλετε να καταδικαστούν. Ω πολιτική αγωγή, θέλετε κ. να Σακελαρίδα, καταδικαστούν. Κύριε Σακελαρίδη, σα παρακαλώ, στον αφήσουμε να απαντήσει. Παρακαλώ, κυρία Χούκλι. Αυτό ήταν ένα στάδιο τη προδικασία. Ουδή δημο παρέστη ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Και τι σημαίνει. Τώρα, στη κυρίω διαδικασία, θα παραστούμε. Αλλά η διαφύλαξη των χρημάτων, των φορολογουμένων, ότι ήταν Μάλιστα. πλήρης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ <coughs> για αυτό το δυναμικό και αιχμηρό διάλογο που είχατε. Καιρός ήταν να γίνει. Ναι, καιρός ήταν να γίνει και να ακολουθηθεί και από άλλους. Πρέπει να σας πω έτσι για να αποσυμπιεστούμε, ότι επειδή έχω συντονίσει και debate πολιτικών αρχηγών, μπορεί να σας φέρω γούρι που ξέρετε. Καλή δύναμη <laughs> για τα καλά, υπόλοιπα και πάλι χρόνια ώρ. πολλά. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Παραμένουμε στο προεκλογικό σκηνικό, κυρίε και κύριοι. Κλιμακώνουν του τόνου η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.